με την ευκαιρία της σημερινής ημέρας του αγιασμού στα σχολεία όλης της χώρας, εκ μέρους της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, θα ήθελα να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές και καλή δύναμη στους γονείς τους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να τους βοηθήσουν στο δύσκολο έργο που θα έχουν από εδώ και πέρα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και σήμερα, το Τμήμα Τροχιάς της Λαμίας είναι σε σχολεία της πόλης της Λαμίας, μοιράζοντας ενημερωτικά φυλάδια τα οποία περιέχουν απλές και κατανοητές οδηγίες προς τους μικρούς μας μαθητές, αλλά και συμβουλές προς τους γονείς τους, έτσι ώστε να κινούνται με ασφάλεια είτε ως πεζοί είτε ως επιβάτες στα οχήματα. Βέβαια, αυτή δεν θα είναι η μοναδική δράση η οποία θα εκδηλωθεί από το Τμήμα Τροχιάς Λαμίας. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές επισκέψεις κυρίως σε δημοτικά σχολεία, αλλά και σε γυμνάσια και λύκεια, προκειμένου να εκφράσουμε στους μαθητές τρόπους ασφαλούς οδικής συμπεριφοράς. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, αστυνομικοί της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας βγαίνουν ενημερωτικά φυλάδια με συμβουλές κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας σε γονείς και μαθητές δημοτικών σχολείων εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής περίοδου. Ως ελληνική αστυνομία, αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στον τομέα της ζωντανής επικοινωνίας με τους πολίτες, με τις τοπικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους γονείς μία αρετή που έχει διαχρονική αξία. Να αποτελούν πάντα παραδείγματα προς μίμηση για τα παιδιά τους. Όταν ο γονέας βάζει κανονικά τη ζώνη ασφαλείας πριν ξεκινήσει το όχημά του, όταν ο κυκλιστής βάζει το κράνος του, όταν οδηγεί χωρίς να μιλάει στο κινητό τηλέφωνο, όταν δεν οδηγεί με επιθετικότητα και βιασύνη, αλλά με ηρεμία και σύνεση, αυτό σίγουρα διαμορφώνει μια καλή συμπεριφορά και μια καλή εικόνα προς το παιδί του. Σε κάθε περίπτωση, εμείς ως ελληνική αστυνομία θα βρισκόμαστε δίπλα στους πολίτες, σε γονείς και παιδιά, καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής περίοδου και απευθυνόμενοι και προς την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι είμαστε διαθέσιμοι να πραγματοποιήσουμε και φέτος διαλέξεις σε σχολεία με θέματα κυκλοφοριακής αγωγής. Εκ μέρους και του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Στερεάς Ελλάδας, υποστράτηγου Μιλτιάδη Πουρσανίδη, σας ευχόμαστε μια γόνιμη και επικοδομητική νέα σχολική χρονιά.